Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Σήμερα θα πάμε για μια φωτογράφηση. Δεν ακούω. Τι θα πάμε? Τι θα πάμε? Για μια φωτογράφηση εγκυμοσύνης. Άντε ρε. Το δείχνω κιόλας. Μαθαίνω. Παπ, τέλο. Άχι ρε, τι είναι αυτά ρε. Παραγωγή σε παρακαλώ, πάμε μέσα. Πού πάμε? Θα πάμε στον Κώστα και στη Ματίνα να μας βγάλουν φωτογραφίες. Πήγαμε. Έλα και εσύ μέσα από τα μία. Άντε να στο κι εγώ. Καλή φανή. Και αφού κάναμε σύσκεψη, διαλέξαμε πόζες και φύγαμε. Πάμε να δοκιμάσουμε φορεματάκια. Εσύ θα μείνεις εδώ. Έτοιμος. Έτοιμος. Έλα. Πολύ καλό. Θα μου αρέσει φωτογραφείς. Ναι, αυτό θα είμαι κι εγώ μέσα. Αυτό θα μου πεις. Πήγαμε. Κάνεις φιλίτσα. Αυτό είναι αυτό. Γύρε πίσω, δεν αγχώνεσαι. Γύρε πίσω. Λοιπόν, για να μας δω. Όταν έχεις μεγαλώσει στο Σταυρούπολη. Σούπερ. Για να δει και ο καμεραμάν. Θα ρε εσύ. Κάνω μια ζωή που θέλω. Θα μιλήσω να κοιτάξεις κλίτσα, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτό, ένα κλικ. Να μην την κοιτάζετε κανονικά. Σκύβεις, με το, ωραία, θα σε φωτώ. Βασιλιάς Αρθούρος. Δημητρή, θέλω ίσα ίσα μύτη να του πεις σκυλιά. Φτιάσου τα χέρια. Ξέρει ο Πέτσας, μπρο, ξέρει. Α, ξέρεις τι θέλω, Αλεξάνδρα, άλλη μία μόνη σου. Θέλω, έχεις το ένα χεράκι που με σούλα σου θέλει. Να πω στον αγώνα. Όχι έτσι, για βάλτο μου έτσι. Πέτσας, οδηγός φωτογραφίας. Για ενώστε κεφαλάκια. Δώστε μου και ένα φιλί. Τέλειο. Για πες τώρα λίγο στην αγκαλιά του. Κρύψε. Όρθια θα έλεγα εγώ. Είναι σαν να έχει το σινικό τείχος μπροστά μας. Ωραία. Για κοιτάξτε την άλλη μία. Πάμε τώρα να αλλάξουμε το φόρεμα, να κάνουμε άλλες πόζες. Έχω την εντύπωση ότι είναι για πολύ ψηλό. Μήπως είναι για πολύ ψηλές. Ούτε τον νηφικό δεν πατούσες έτσι. Έλα, είσαι 2 μέτρα παρά 40 εκατοστά. Δεν μοιάζει λίγο με νηφικό. Έχει γίνει υπές, ξέρω εγώ, από άσπρο. Φέρε μου τον πρόλογο, το πόδι σου το ένα μπροστά, να βγαίνει λίγο το αρβιλάκι. Πέτσα, συνστράξιο. Και το γόνο του πρέπει να φέρει. Α, τη μία έτσι να την κρατάς από τα μπράτσα. Έτσι. Όχι ρε, πώς το κάνεις. Έτσι, εκεί. Μου θυμίζεις τα παιδιά που θες να σου φύγουν στον δρόμο, ξέρω. Για πάνε λίγο μόνος σου. Έτσι, ρωτά. Ωραία, κοίτα μου λίγο Δημήτρη. Πες μου, πήρασε. Πού είσαι ρε, λέω, πες είσαι πιο κοντά. Θα είναι σαν το Conjuring που γύρισε 360 το κεφάλι. Ναι, ήταν λίγο creepy, εντάξει. Εννοείται οι πόζες συνεχίζονται και γίνονται κάθε φορά και πιο εντυπωσιακές. Μπορείς να θες με πιο γλυκό χαμόγελο, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο... Μελάκι, μελάκι. Ένα, δύο, τρία. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ποιος το έμαθε? Μια κοιτάς χιλιά, εντάξει. Αέρα θες? Ζεστάθηκες? Πάρα πολύ. Ωραία, παιδί εδώ. Δεν ξέρω. Α, αυτή πρέπει να είναι ωραία. Για να δούμε. Το πιο δύσκολο σε αυτό το φόρεμα ήταν η μετακίνηση. Wow, σαν άγγελος φαίνεται. Το πίεσες. Όχι, μας πλάκες, σαν φτερά φαίνεται. Πώς φαίνεται? Σαν φτερά. Και το μαρτύριο της μετακίνησης συνεχίζεται. Πάλι καλά είμα και τα παρανυφάκια μου να με βοηθάνε. Εδώ ο κουμπάρος ο Πέτσας forever alone. Πώς πάει το μεροκάματο? Βαριά, λίγο. Αυτό τώρα θέλω λίγο ο Δημήτρης να κάνει. Έχεις εδώ πετάξει. Το κάνω τελώς τυχικά. Ενώ χρόνια στη δουλειά ξέρω. Το θέλω αλλιώς, το θέλω έτσι. Παρά δεν τα ξέρεις. Κουράστηκες? Νικουλάκη, πόδι μου πόνες. Πόσα λεπτά είμαστε εδώ? Ιδέα δεν έχω, έχω χάσει το χρόνο. Καμιά ωρίτσα. Έχω μέλλον. Ναι, αντίθετα και το ποδαράκι λίγο μπροστά. Τι κάνεις εκεί? Άλλο. Τώρα έχουμε και το σάκι μέσα, την παρέα. Με το shooting. Ποιο θα λέει ότι 3 είναι το 3? Εγώ. Αχώθηκε.
Πώς θα το πέραμα. Τι λες ρε. Τι να διορθώσω. Με άρεσε το 10-10. Όντως. Ναι. Άντε ρε. Άντε ρε. Σε κάτι που να είσαι καλό. Κάθεται πολύ ωραία. Ναι. Βαίνεσαι σαν μια εικόνα Παναγία στην καθολική την τέτοια. Κάθεται πολύ ωραία το πανί. Αυτή είναι πολύ ωραία. Εγώ νόμιζα θα έλεγες κανένα δύο, ξέρω εγώ. Δεν άκουσες όμως το αστείο. Αυτά. Πλάκα κάνω. Και τώρα πάμε στα λιγνά, στα παχουρίστικα τα γνήσια. Έτοιμος. Όχι. Πέτσα. Ναι. Τι έχεις να πεις για την κυλίτσα. Δεν την περιμένεις τόσο μεγάλη. Όχι. Μου είναι τεράστια. Πρέπει να το νιώσω. Άντε πέτσα και στα δικά σου ρε. Ναι ρε. Τάκη και στα δικά σου ρε. Λες. Τι λες. Δεν είμαστε για τέτοια. Δεν είναι όλοι έτοιμοι παιδί μου. Έτοιμοι. Και κάπου εδώ ξεκινάει η δράση. Λίγο άτσαλα αλλά εντάξει. Θα φύγω πίσω στο πανί. Αλέκα τι έχεις να πεις. Ναι λες Αλέκα. Εδώ σκοματούμες. Συλλέψε, γίνεται. Τώρα διαλέγουμε εδώ τη φωτογραφία. Κλωτσάει ο Αρσένιος. Πόνε. Έκανε ή εσύ φούσκωσες. Όχι εγώ. Μου τη σπάει όταν το κάνει αυτό. Τόσο νερό κουνιότανε. Δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Νόνο πέτσα, πού είσαι. Τώρα θα κάνει. Άντε παιδί μου. Κουνήσου. Εδώ έχουμε τον Κυσάνιδη. Ετοιμάζεται για τη φωτογράφηση. Μεγάλο action. Έχω άγχος. Έχει άγχος το παιδί. Πρόσεχε. Με ένα μεγάλο σάιφλι πάνω από το γιο μου. Και από την Αλεξάνδρα. Έτοιμος. Την ξέχασα αυτή. Έτοιμοι. Ένα, δύο, τρία. Για το βίντεο. Εδώ αρχίζουμε διαδικασίες. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πολύ ωραία βόμβα. Βομβίτσα. Μπορεί περίεργα να Λέλια, θα πάω εδώ τη σπίθα. Ναι, αυτό. Ωραία, μου άρεσε. Καλή τσαφίνια. Έτοιμη η Αλέκα με τη βόμβα. Εδώ με τον Δήμα, η Αλεξάνδρα, έτοιμη. Και εμένα. Δυο τριβές. Τέλειο. Τέλειο. Ναι. Βόμβα, είναι θα σκάσει. Μην πλησιάσεις πολύ. Μπούμ. Κάτσε πάνω τον ντόνατ μου. Αλεξάνδρα, πως περνάς, πιο ελεύθερη. Ωραίο. Είσαι σαν να κάνεις κίνηση σε bodybuilding show. Για δικιά. Έτσι φαίνεται. Ναι. Άρνολ. Περίμενε πώς το κάνουμε. Πρέπει να δείξει και μία πλάτες όμως, ε. Πιάσε το κεφάλι στα αλήθεια. Πιάσε εδώ πέρα, κάνε κάτι. Έλος. Είχε ήλιο και το βλέπεις, ε. Μετά από πολλές προσπάθειες μου βγήκε λίγο πιο αληθινό. Τώρα το άλλο χέρι. Προσπαθώ. Θα με κάψω, τσιάτσε. Όταν σε κάψω, πάρεις το χέρι πάνω στον αναπτήρα, θα με κάψει. Δώσε και μια σφαλιάρα, έτσι. Αχ, πάμε να την βγάλουμε την ωραία την βόμβα. Ούτε καν θέλω να την αποχωριστώ. Αχ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι λίγο. Δεν φαίνεται τέλεια. Εκεί. Ναι, αλλά μου λέει ότι κρύβονται μετά. Κάμε παίξε τα μαλλιά μου. Τι άλλο μαλλί είχε. Βάλε τα πίσω από τα αυτιά μου, ρε. Εντάξει, σκύλι, πέφτουν. Κοίτα, άμα είχες τα δικά μου τα αυτιά, δεν θα πέφτω με τίποτα. Ομπρέλες. Λοιπόν, το βίντεο έφτασε στο τέλος του, κάναμε μια τέλεια φωτογράφηση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή σας τόσες ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα και τη Ματίνα που μας φώναξαν, ήρθαμε εδώ πέρα, κάναμε μια τέλεια φωτογράφηση, την Στρατοκανίδη. Πολύ. Πεινάει ο Πέτσας. Πεινάει ο Πέτσας και η υπόλοιπη, οπότε για να φεύγουμε σιγά σιγά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, subscribe, comment. Μην βλέπετε τον Δημήτρη, δεν είναι τόσο καλά. Είναι τα δικά μου που είναι πιο ενδιαφέρον, τα κλασικά. Subscribe, social media, Instagram και TikTok και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.